Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εντυπωσιακή, σε παρουσία κόσμου και σε παλμό ήταν μεταξύ άλλων η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, στην Καλαμάτα. Ο κύριος Σαμαράς επιτέθηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άσκησε κριτική και σε όσους έχουν κατηγορήσει την πορεία και το έργο της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ταυτόχρονα δεσμεύτηκε για μια σειρά από πράγματα, ενώ έδωσε στοχευμένες κατευθύνσεις για τα όσα θα ακολουθήσουν και σε επίπεδο Πελοποννήσου. Είμαι συγκλονισμένος να είμαι δίπλα στα αδέρφια μου. Σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση σας ευχαριστώ για αυτή την αγάπη. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για αυτή τη στήριξη όσο είμαστε μαζί. Σας ζήτησα πάντα και πάνω απ' όλα ευχαριστώ την παντοδύναμη νεολαία μας, την πρωτοπορία του αγώνα για τη νίκη την Κυριακή. Να είστε υπερήφανοι για αυτό τον αγώνα που δίνουμε. Την Κυριακή θα κερδίσουμε και μπροστά θα είναι η νεολαία μας. Σας ευχαριστώ για αυτή την υποδοχή αγάπης από την εποχή ακόμα που ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σταθήκατε δίπλα μου. Σας ζήτησα τη δύναμή σας και μου τη δώσατε. Σας ζήτησα τον αγώνα σας και μου το δώσατε. Και μου δώσατε το πιο σημαντικό, την αγάπη σας. Μαζί με την αγάπη στην κοινή μας πατρίδα, την αγάπη στην Ελλάδα μας, σήμερα πάλι από εδώ ζητάω από τα αδέρφια μου αγάπη, αγώνα, δύναμη. Η ψήφος επομένως δεν θα είναι μόνο παραταξιακή. Είμαστε, σας το ξαναλέω, ο κεντρικός κορμός των ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ελλάδα. Και εμείς θα μπορέσουμε να σχηματίσουμε αμέσως κυβέρνηση, να βγάλουμε τη χώρα το ταχύτερο από αυτή την αβεβαιότητα. Εάν, και λέω εάν, κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ξαναμπαίναμε σε κρίση, σε περιπέτειες, σε ύφεση και πάνω απ' όλα σε ακυβερνησία. Γι' αυτό μπροστά στην κάλπη πρέπει ο καθένας να θυμάται, ανεξάρτητα από πολιτικές προτιμήσεις, ανεξάρτητα ακόμα και από ιδεολογικές πεπιθήσεις, ανεξάρτητα ακόμα και από το τι ψήφιζε κάποιος στο παρελθόν, αυτή η ψήφος δεν είναι μια απλή συνέχεια της ζωής μας από το χθες. Είναι το μεγάλο άλμα στο αύριο και δεν πρέπει κανένας να μείνει μακριά από την κάλπη. Η ψήφος της καθεμιάς και του καθενός σας είναι αυτή που θα αποφασίσει τι Ελλάδα θέλετε. Εγώ και εσείς αυτήν την Ελλάδα θέλουμε για τα νιάτα, για το μέλλον τους, για την ανάπτυξη. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα της Ευρώπης, την Ελλάδα του μέλλοντός μας, την Ελλάδα που χρωστάμε στα παιδιά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την καταπληκτική συγκέντρωση. Θέλω να ευχαριστήσω την νεολαία. Θέλω να ευχαριστήσω και τους παλιότερους. Είδα ανάμεσά σας πρόσωπα τα οποία έχουν σφραγίσει τη ζωή μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά. Είστε πάρα πολλοί για να χαιρετήσω τον καθέναν, αλλά είμαι δίπλα σας, σας ευχαριστώ και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και μην ξεχνάτε, μέχρι την Κυριακή, δυνατά, δυνατά, προχωράμε δυνατά.
με χαμόγελο. Να είστε δυνατοί. Ευχαριστώ για όλα πάρα πολύ. Συγκεκριμένες και στοχευμένες ήταν οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Οι αναφορές του Αντώνη Σαμαρά έκαναν λόγο για σκηνοθεσία της απάτης του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα όσα έχουν εξαγγελθεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί βέβαια εγκατέλειψαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μιλάω πάλι για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί προέβλεπε το πρόγραμμά τους τόσα δισεκατομμύρια που ούτε το φωτοτυπικό μηχανάκι της κυρίας Ραχίλ Μακρύ δεν θα πρόκανε να τυπώσει. Και τώρα μιλάνε για διαπραγμάτευση του χρέους από την αρχή. Με κούρεμα του χρέους μιλάνε. Ακούστε, γιατί αυτή είναι καινούρια απάτη. Γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Του έχουν πει δημόσια πρωθυπουργοί και κυβερνήσεις ότι καμιά χώρα της Ευρώπης δεν θα δεχτεί να κουρέψει τα δάνειά της. Και απλούστατα, γιατί μας έχουν δανείσει ακόμα και φτωχότερες από την Ελλάδα χώρες, με επιτόκια χαμηλότερα από εκείνα που οι ίδιοι πληρώνουν. Το ξέρει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κούρεμα δεν θα γίνει. Και ρωτάω τότε, γιατί το κάνει? Γιατί έτσι φτιάχνει το άλοθη του. Δεν φταίω εγώ, θα πει. Οι κακοί Ευρωπαίοι δεν μ' άφησαν να κουρέψω το χρέος όπως σας είχα υποσχεθεί. Γι' αυτό και δυστυχώς πρέπει να σας βάλω ή νέους φόρους ή χέρι στις καταθέσεις σας, ή και φόρους και χέρι στις καταθέσεις σας. Αυτή είναι η σκηνοθεσία της απάτης. Τσίπρας ο σκηνοθέτης ηθοποιεί οι συνιστώσεις του. Αυτή είναι η σκηνοθεσία και ήδη αποκαλύπτεται η απάτη. Και αρχίζουν σιγά σιγά να μας λένε από πού θα καλύψουν το φιάσκο με τη λίστα γάμου και το δώρο για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα που είχε εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Και μέσα μόλις σε 2 μέρες τελευταία είπαν τα εξής απίστευτα αλλά και επικίνδυνα για τον ελληνικό λαό 3 πράγματα. Ακούστε τι είπαν, γιατί αυτοί είναι που έχουμε απέναντί μας. Είπαν ότι θα φορολογήσουν με συντελεστή 60% τα εισοδήματα όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, να μείνουμε εμείς στα όσα σημειώθηκαν, κατεγράφησαν από τον Πρωθυπουργό σε μια εντυπωσιακή ομιλία η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Έντας εδώ στην Καλαμάτα. Εντυπωσιακή και σε παρουσιακός μου και σε παλμό. Θα τα πούμε και θα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Θέμη τον Κανελόπουλο, ο οποίος παρακολούθησε την όλη ομιλία. Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Και τον Θανάση Τζαμούλη, τον διευθυντή της εφημερίδας Φωνή. Θανάση, καλησπέρα και χρόνια πολλά και για την ημέρα. Θανάση, μας ακούς? Ναι. Ωραία. Καλησπέρα, χρόνια πολλά για την ημέρα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Θέμη, να ξεκινήσω με εσένα. Για την ονομαστική του γιορτή, ναι. Για την ονομαστική γιορτή, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, Θέμη, να ξεκινήσω με εσένα. Δώσ' μας το κλίμα πρώτα απ' όλα. Η εικόνα νομίζω ότι μιλά σε κάποιες περιπτώσεις και μόνη της. Ναι, είναι από τις στιγμές που λέμε ότι η εικόνα μιλά από μόνη της. Ο Αντώνης Σαμαράς εδώ. Δεν ήταν τυχαίο το ότι επέλεξε μία εβδομάδα ακριβώς πριν από την κρίσιμη, εξαιρετικά κρίσιμη αναμέτρηση, 25 Ιανουαρίου, να στείλει ένα μήνυμα ηχηρό και προς κάθε κατεύθυνση. Πρώτον, προς τους Έλληνες πολίτες, προς όλους τους πολίτες, για το τι ακριβώς σχεδιάζει ο ίδιος για την επόμενη μέρα. Δεύτερον, προς τους Έλληνες πολίτες, για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η ψήφο τους την 25η Ιανουαρίου. Πόσο λοιπόν κρίσιμη είναι αυτή η αναμέτρητη. Τρίτον, αυτό που θέλησε να στείλει ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένα ηχηρό μήνυμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είδαμε ότι επέλεξε μια δρυμία επίθεση προς τον ΣΥΡΙΖΑ για το πρόγραμμα που προτείνει. Έτσι λοιπόν είχαμε μια δρυμία επίθεση που στόχευε στην αποδόμηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μια δρυμία επίθεση που στόχευε στην ανάδειξη της ανασφάλειας που προκαλούν οι εξαγγελίες και ίσως και οι αριθμίες ορισμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη είχαμε την τόνωση, ένα μήνυμα ηθικού και συσπήρωσης στην βάση της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο. Ο ίδιος απευθυνόταν πάρα πολλές φορές προς τους Έλληνες πολίτες σε αυτήν την τελική ευθεία για τις εκλογές με βάση και την κρισιμότητα της αναμέτρησης 25 Ιανουαρίου. Ο Αντώνης Σαμαράς εδώ από τη Μεσσηνία, καταρχήν όπως ο ίδιος δήλωσε, πήρε δύναμη. Πήρε δύναμη από τους ανθρώπους που τους ξέρει, που τους μιλάει σχεδόν
καθημερινά, τους ξέρει όλους με τα μικρά τους ονόματα. Πολυπληθής η παρουσία του κόσμου, να το σημειώσουμε, όχι μόνο μέσα στο κλειστό της έντας. Πολλοί κόσμος είδαμε έξω, μέχρι και στο δρόμο ήταν. Με τα δυσκολία έφυγε ο Πρωθυπουργός από τον συγκεκριμένο χώρο. Φτάσαμε γύρω στις 9 παρά 10 για να γίνει αυτή, να το πούμε έτσι, η εκένωση του χώρου για να μπορέσει να φύγει ο Πρωθυπουργός. Ήταν μια συγκέντρωση εντυπωσιακή σε Παλμό. Ήταν μια συγκέντρωση εντός έδρας του Αντώνη Σαμαρά και ήταν άλλωστε η πρώτη του συγκέντρωση μετά από την τότε του πορεία για την διεκδίκηση της Πρωθυπουργίας. Ίσως και έτσι ήθελε να στείλει το δικό του μήνυμα, ένα σημείο αναφοράς, θα έλεγε κανείς, στην προεκλογική εκστρατεία. Είναι δεδομένο πως αλλάζει, θα έλεγε κανείς, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στέκεται κυρίαρχα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αποδόμηση του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια σκηνοθεσία της απάτης, χαρακτήρισε σκηνοθέτη τον αρχηγό του κομμάτου αξιωματική αντιπολίτευση, τον κύριο Τσίπρα, και χαρακτήρισε ηθοποιού τι συνιστώσει. Θέλησε να αναδείξει όλα εκείνα τα ζητήματα που το τελευταίο διάστημα βγαίνουν από το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν κάνει του πολίτε, σύμφωνα με τον ίδιο, να ανησυχούν. Μίλησε πω εάν εφαρμοστεί αυτό το οικονομικό του πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα μιλάμε για μια φορολογική εφέμαξη τη μεσαία τάξη, θα εξαφανιστεί, όπω είπε, η μεσαία τάξη. Μίλησε ότι με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα μπει χέρι στις καταθέσεις. Ανέφερε πως υπάρχει μια έντονη πολιτική αβεβαιότητα ήδη. Φανταστείτε πόσο θα επιτείνει αυτή την αβεβαιότητα μια τέτοια εφαρμογή ενός προγράμματος, το οποίο χαρακτηρίζει και αναδαφικό. Σημείωσε πως ο κύριος Τσίπρας έφερνε ως παραδείγματα την Αργεντινή και τη Βενεζουέλα. Υπενθύμησε στους παρόντες το τι ακριβώς συμβαίνει στην Αργεντινή και στην Βενεζουέλα. Από την άλλη, άρχισε να ξεδιπλώνει και το οικονομικό πρόγραμμα που πρόσφατα παρουσιάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα οικονομικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με την μείωση του έμφυα για το 2014 στο 7% και σταδιακά, όπως είπε, με το τέλος της τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον αυτή βρίσκεται στην κυβέρνηση, όλα τα έσοδα από τον έμφυα θα αποδοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση για να έχει αυτή φόρους. Αναφέρθηκε στη μείωση των φορολογικών συντελεστών σταδιακά και σημείωσε πως η ελπίδα βασίζεται στην αλήθεια και όχι στα μνημόνια που θέλει να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ουσιαστικά μια διαφορετικού, να το πούμε έτσι, τύπου ομιλία από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θέλησε από την πρώτη στιγμή να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα που να έχει να κάνει με την συσπήρωση του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, να απευθυνθεί προς τους πολίτες, προς Έλληνες πολίτες από την άλλη, και ένα δεύτερο, ένα μήνυμα ανάδειξης των αδυναμιών και αποδόμησης του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι κάλυψες το μεγαλύτερο, ίσως όλο το μέρος της ομιλίας του Αντώνη του Σαμαρά. Έρχομαι σε σένα, Θανάση, καθώς είδαμε ότι μέσα από αυτήν την ομιλία τα μηνύματα που θέλησε να περάσει, και το είχαμε πει ότι θα είναι ηχηρά, ή τουλάχιστον έτσι είχε προγραμματιστεί να γίνει, ο Πρωθυπουργός έστειλε προς πάσα κατεύθυνση στοχευμένα μηνύματα και για τις εκλογές και για το οικονομικό πρόγραμμα και φυσικά και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς την είδες εσύ την όλη ομιλία? Κοίταξε, όπως είπαμε και προχθές το Σάββατο, σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση που δείξαμε, ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική στροφή, στο φίνις θα λέγαμε, της προεκλογικής περίοδου, το οποίο θα είναι ένα σκληρό μπραντεφέρ Σαμαρά Τσίπρα για την πρωτιά. Η ομιλία οπωσδήποτε είχε αναμενόμενα στοιχεία, αναφορές για τα μηνύματα και προς την Πελοπόννησο, τη Μεσσηνία ειδικότερα, αλλά και πανελλήνια, και νομίζω ότι πέρα από, βέβαια, από τη συναισθηματική φόρτιση, από όλους τους συμβολισμούς, από όλες τις παρουσίες που είδαμε εκεί, είχε την έννοια της συσπήρωσης, και πραγματικά, ας πούμε, ακούγαμε ότι θα είναι μεγάλη συγκέντρωση, και εγώ πραγματικά δεν πίστευα, δηλαδή, ότι θα μπορούσε να μαζευτεί τόσος κόσμος υπό τις παρούσες συνθήκες. Αυτό πιστεύω ότι ανεβάζει το βαθμό συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι χαμηλό, υπολείπεται κατά 5 με 6 μονάδες από το βαθμό συσπήρωσης του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τη μετρημένη εννοώ από συσπήρωση που υπήρχε. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, ξεκινώντας από την Καλαμάτα, ο Αντώνης Σαμαράς θα ασχοληθεί με αυτό που είδαμε σήμερα, δηλαδή σε σχέση με την αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Η φράση-φράση, θα λέγαμε, κλάδος του προγράμματος που εξαγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια προσπάθεια για να δείξουν, ας πούμε, ότι
αυτό το πρόγραμμα το οποίο εξαγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ στον οικονομικό τομέα, στο φορολογικό, στο ζήτημα της ρευστότητας, στα ζητήματα της διαπραγμάτευσης για το χρέος, τις διάφορες αμφισημίες που εκπέμπονται από τα διάφορα στελέχη κλπ. Θα προσπαθήσει να δείξει ότι πρόκειται για μια σκηνοθεσία που θέλει να χαϊδέψει αυτιά. Και θα επιμείνει στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο οφείλουμε να πούμε κινείται στα πλαίσια που είχε διακηρύξει και το 12 ο Αντώνης Σαμαράς. Ορισμένα από αυτά βέβαια δεν έγιναν, διότι είδα πως εξελίχθηκαν οι συγκυρίες. Και νομίζω ότι σε αυτό αναμετράται με την επόμενη μέρα ο Αντώνης Σαμαράς, γι' αυτό και δεν λέει και μεγάλες κουβέντες. Διότι όταν λες μεγάλες κουβέντες προεκλογικά, όπως τα λεφτά υπάρχουν του Γιώργου το 2009, είδαμε τι έγινε σε 1,5 χρόνο και με μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία 170 δόσεις έδρες. Η αναμέτρηση με την πραγματικότητα είναι σκληρή, η επόμενη μέρα θα είναι σκληρότερη, οπωσδήποτε θα είναι σκληρότερη, βλέπουμε τα σύννεφα στον οικονομικό τομέα, βλέπουμε την ασφυξία ρευστότητας, βλέπουμε ότι τις επόμενες μέρες θα ηχήσουν τα καμπανάκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από το κέντρο εμπάσχευτος των εξελίξεων που είναι το Βερολίνο, και εκεί, από εκεί και πέρα, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες. Αυτό ήθελε να δώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, βάζοντας στο κάδρο του προεκλογικού αγώνα. Ο ίδιος πάντως, επειδή μίλησες για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε τη σιγουριά του πως θα πει στους Ευρωπαίους, θα πει και τον ίδιο τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Ντράγκη, και έτσι η Ελλάδα δεν θα εξαιρεθεί από τις αγορές ομολόγων. Ενώ το αντίθετο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει σε περίπτωση που εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε έτσι και την πολιτική διάσταση των πραγμάτων όσον αφορά την οικονομική αβεβαιότητα των τελευταίων ημερών. Είδαμε και τις μαζικές αναλήψεις τις τελευταίες ώρες ουσιαστικά, Θανάση. Αυτό ακριβώς. Και όταν έβαλε στην ατζέντα την αβεβαιότητα την οποία φέρνει ουσιαστικά ένα πρόγραμμα απροσδιόριστο χωρίς συμφωνία με τους δανειστές, με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μας παραπέμπει σε μια κατάσταση του τι έγινε στην Κύπρο και βεβαίως τα παραδείγματα όπου στην Κύπρο, να το πούμε έτσι για να το θυμίσουμε, έγινε μια άρνηση της τότε κυβέρνησης Αναστασιάδη στη Βουλή, ψήφισαν εναντίον μια συμφωνίας και στη δεύτερη στάση τους περίμεναν και υπέγραψαν, παρακαλούσαν μάλιστα να υπογράψουν μια, στην ουσία μια χειρότερη συμφωνία, η οποία οδήγησε και σε κούρεμα των, των καταθέσεων. Μάλιστα, πάντως, και ακόμα δεν έχουν βγει από αυτό πλάνα, το λούκι. Να πούμε ότι τα πλάνα είναι από την ώρα όπου ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να μπει στο γήπεδο, στο κλειστό γήπεδο της Τέντας. Πραγματικά οι εικόνες είναι εντυπωσιακές και θα λέγαμε ότι είχαμε πολύ καιρό να δούμε ανάλογες εικόνες ανά την επικράτεια και γενικότερα σε πολιτικούς αρχηγούς. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ από την είσοδο του γηπέδου, από το πάρκινγκ για όσους γνωρίζουν, μέχρι και μέσα για τον χώρο. Μέσα η εικόνα, έχω την αίσθηση, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Θέμη, επειδή είδαμε πολλές παρουσίες και φυσικά είναι πλούσιο και το φωτορεπορτάζ και στο bestmavlatv.gr κατά την όλη διαδικασία της ομιλίας. Παρουσίες, σημαντικές παρουσίες που στέλνουν και ένα μήνυμα συστράτευσης και πάλι από όλους. Αυτό ήθελα να σου πω. Ένα μήνυμα συστράτευσης και συσπήρωσης ουσιαστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι πλήθος αυτοδιοικητικών, ακόμη και αυτοδιοικητικών που έχουν βγει στη σύνταξη, να το πω έτσι εισαγωγικά, έδωσε το παρόν. Πλήθος πολιτικών παραγόντων έδωσε το παρόν. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία του νομού σε κάθε κατεύθυνση. Άλλοι που είχαν ίσως το τελευταίο διάστημα δεν είχαν μια τόσο ενεργή παρουσία στα πολιτικά δρόμενα. Όλοι ήταν εκεί. Ήταν ένα προσκλητήριο, θα έλεγε κανείς, πελοποννησιακό προσκλητήριο από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Βουλευτές, υποψήφοι, πρώην υπουργοί, υφυπουργοί, όλοι ήταν εκεί. Να μην αναφερθούμε ονομαστικά, γιατί είμαστε και σε μια φάση έτσι προεκλογικής περίοδου. Βλέπεις και εσύ και βλέπει ο κόσμος τα πλάνα. Ήταν ο Περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι Μεσσηνίας, δήμαρχοι Λακωνίας, δήμαρχοι, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κ. Καμπόσος, δήμαρχοι από όλη την Πελοπόννησο, αυτοδιοικητικοί, παράγοντες, πολιτικοί. Ήταν στην πρώτη γραμμή για να δηλώσουν αυτό ακριβώς, ότι συστρατεύονται, όπως έλεγαν και οι ίδιοι και όπως τους ρωτούσαμε, σε μια προσπάθεια που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την
όποια κομματική διάσταση μπορεί να έχει αυτή η προσπάθεια, οι ίδιοι και κυρίαρχα οι αυτοδιοικητικοί θέλησαν να δώσουν μια εθνική διάσταση σε μια προσπάθεια που πρέπει να είναι μια προσπάθεια συνεργασίας και ενότητας των Ελλήνων. Να σημειώσουμε κάτι το οποίο δεν το αναφέραμε στην πρώτη μας παρέμβαση και τα όσα ο Πρωθυπουργός ξέρει πολύ καλά και για τη Μεσσηνία αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Να πούμε ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο μέρος του λόγου του κ. Σαμαρά αφιερώθηκε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα έργα στη Μεσσηνία, με τα όσα έχουν προγραμματιστεί και γίνονται στην περιοχή μας, πολύ περισσότερο με τα όσα έχουν τρέξει όλο αυτό το διάστημα που ο ίδιος βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας. Μίλησε για τον ιδιωτικό τομέα, μίλησε για το δημόσιο τομέα. Σημείωσε τα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο υποδομών, στους οδικούς άξονες, τα όσα προγραμματίζονται. Κόνθος Τρίπολη Καλαμάτα. Η παράκαμψη της Καλαμάτας, όπως τόνισε, θα παραδοθεί το επόμενο διάστημα. Το άμεσο επόμενο διάστημα. Μάλιστα, έδωσε και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Κόρινθος Πάτρα, το οποίο εξελίσσεται. Το ΕΣΠΑ από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Τομεακά προγράμματα. 1 δις ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που τρέχει σε επίπεδο περιφερειών σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα μεγάλο έργο υποδομής. Ριζόμυλος Κορώνη. Σε εξέλιξη. Καλαμάτα Ριζόμυλος. Δημοπρατείτε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ριζόμυλος Πύλος. Το νέο ΕΣΠΑ. Ρωμαλού Γαργαλιάνη. Δημοπρατήθηκε. Φιλιατρινό Φράγμα. Φράγμα Ανάβαλου. Ξεκαθάρισε και μίλησε προς τους αγρότες, επειδή ήταν και πολλοί αγρότες εκεί. Δεν πρόκειται να φορολογηθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Το διευκρίνησε για μία ακόμη φορά. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις σε Γήθιο, Καλαμάτα, Άστρος, σε πάρα πολλές περιοχές. Νέα δεδομένα για τον τουρισμό. Επιδιώκει να υπάρξουν υποδομές για τα κρουαζερόπλια, υποδομές υποδοχής. Χωροθέτηση και αδειοδότηση υδατοδρομίων σε Μεσσηνία και Αργολίδα. Το είπε συγκεκριμένα, βιολογική καθαρισμή, έργα που έχουν να κάνουν με αποχετεύσεις. Στάθηκε ιδιαίτερα, να το σημειώσουμε γιατί αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μίλησε για τα σκουπίδια και είπε ότι πρόκειται για έναν καινοτόμο σχεδιασμό που ολοκληρώθηκε όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση για την Πελοπόννησο και την οποία θα την καταστήσει μία από τις καθαρότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα και στήριξη στην προσπάθεια του Περιφερειάρχη και πολύ περισσότερο ένα μήνυμα στήριξης στον σχεδιασμό που έχει τεθεί και που υλοποιείται και που τρέχει και που μένουν, θα έλεγε κανείς, οι τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου για να εξελιχθεί. Μίλησε για την υγεία. Για την υγεία που έχει να κάνει και που στηρίζεται πάνω απ' όλα στις υποδομές. Για τα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο νοσοκομείων, περιφερειακών ιατρίων κτλ. Και δήλωσε πως θα υπάρξει στήριξη και σε προσωπικό. Έκανε μια ιδιαίτερη μνήμα για πολλή ώρα για το αεροδρόμιο, για την αναβάθμιση που έρχεται και την αναβάθμιση που υπήρξε μέσα και στο 2014 με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να είναι στην κορυφή των περιφερειακών αεροδρομίων. Μίλησε και εδώ έκανε την αντιδιαστολή πως 14 αεροδρόμια μικρότερα που ουσιαστικά παρακορήθηκαν, δόθηκαν προς τους επενδυτές με ένα αντάλλαγμα 1,4 δις ευρώ παρακόρηση και μίλησε πως αυτή είναι η αντιδιαστολή σε σχέση με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πως εμείς σχεδιάζουμε και φέρνουμε επενδύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει ακριβώς να κάνει, να διώξει τις επενδύσεις, είπε χαρακτηριστικά. Και μίλησε εκεί για δύο διαφορετικούς κόσμους. Τόνισε πως θα επιταχυνθούν όλα όσον αφορά τις προγραμματικές δεσμεύσεις και εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, έσπευσε ξανά για μία ακόμη φορά να ασκήσει έτσι μία σκληρή κριτική στα όσα υπάρχουν από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Και φυσικά και από το κομμάτι του ΕΒΙΑ, το οποίο πάει στην αυτοδιοίκηση και είναι ο μοναδικός ίσως που έχει μιλήσει για την αυτοδιοίκηση αυτή καθεαυτή. Θα ανάψει ένα σύντομο σχόλιο και από εσένα, καθώς το είπες και στην διάρκεια της δημοσκόπησης που δείξαμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι γνώστης της κατάστασης της Πελοποννήσου και αυτό αποτυπώθηκε κιόλας και γνώστης και των έργων τα οποία είτε έχουν πραγματοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε είναι προγραμματισμένα να γίνουν. Κοίταξε, αυτά τα περιέγραψε ο Θέμης, τα γνωρίζει ο κόσμος, δεν χρειάζεται περαιτέρω αναλύσεις. Αυτό που θέλω να σου πω εγώ είναι ότι είδα τον Πρωθυπουργό αποφασισμένο να δώσει προσωπικά τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή να πείσει για τα επιχειρηματά του και αισιόδοξο για την νίκη. Τώρα, κατά πόσο αυτή μπορεί να επιτευχθεί, αυτό είναι υπόθεση της κάλπης. Άλλωστε έχουμε ζήσει Θανάση, Ελλάδα, πάντως δεν ήταν, ας άλλωστε το πούμε, έχουμε ζήσει στην Ελλάδα εκλογικά θρίλερ. Γνωρίζουμε τι γίνεται. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε μία εβδομάδα εκλογικό θρίλερ και όλα τα στοιχεία
Βέβαια δείχνουν αυτή τη στιγμή ένα προβάδισμα το οποίο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στο Λεκανοπέδιο και ιδιαίτερα στη Β' Αθηνών. Από εκεί και πέρα το κατά πόσο θα μπορέσει εκεί η Νέα Δημοκρατία να συμμαζέψει αυτό, να συμμαζέψει και να ανεβάσει τη συσπήρωσή της εκεί, θα εξαρτηθεί αυτή την εβδομάδα από τις παρεμβάσεις και από την μορφή που θα πάρει ο εκλογικός αγώνας και όλα τα άλλα μηνύματα. Φαίνεται ότι η περιφέρεια είναι προνομιακός χώρος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Θα το δούμε αυτό και στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, Θανάση, μιλάμε για την πλέον κρίσιμη εβδομάδα. Έτσι, μιλάμε για την πλέον κρίσιμη εβδομάδα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα, ναι, και βλέπουμε ότι συνέχεια πλέον ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και θα κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση, η κυβέρνηση που θα σχηματίσει θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας με τις άλλες φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Αυτό το οποίο για μένα μένει αναπάντητο και στο οποίο πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει απαντήσεις είναι με το ζήτημα της χρηματοδότησης και εφόσον πάει, εφόσον ας πούμε λέει ότι στηρίζει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, από την άλλη βλέπουμε μία αντίφαση ότι στην ουσία πιέζει και εκβιάζει αυτούς από τους οποίους θα πάει να δανειστεί. Αυτό θα πρέπει να το λύσει, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν μπορείς να λες σε αυτόν που θέλει να πάρει τα λεφτά να τον εκβιάζει και να τον πιέζει, διότι δεν υπάρχουν άλλες πόρτες χρηματοδότησης. Και εκεί είναι το ζήτημα της Κύπρου, όπου θυμόμαστε, όπως σας είπα προηγουμένως, που εδώ τελείωσα, τι συνέβη, ότι υπέγραψε μια χειρότερη συμφωνία. Ήδη τα σενάρια που επεξεργάζονται στις Βρυξέλλες και με επίκεντρο το Βερολίνο είναι ότι για να μπορέσει η χώρα να μείνει στο ευρώ θα πρέπει ή να δεχθεί παράταση του υπάρχοντος προγράμματος και γι' αυτό σήμερα ζήτησε ο Πρωθυπουργός να ξεκαθαριστεί πριν τις εκλογές αν θα ζητήσει επίσημα παράταση ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι η παράταση ουσιαστικά σημαίνει νέο μνημόνιο, είτε είναι μικρής διάρκειας είτε είναι μεγαλύτερης. Ήδη δε στις Βρυξέλλες συζητάνε σενάρια για εξάμηνο νέο πρόγραμμα ή για ετήσιο νέο πρόγραμμα με νέο δάνειο, το οποίο σημαίνει νέα μέτρα και νέο μνημόνιο. Πάντως, τώρα, αν θα είναι ευρωπαϊκό, ναι, ή αν θα λέγεται μνημόνιο ή αν θα λέγεται σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης, αυτό είναι. Γι' αυτό πάντως που λες, Θανάση, δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι τι θα σημάνει ένα νέο πρόγραμμα, αν θα είναι δηλαδή η συνέχιση μιας φεσιακής πολιτικής ή αν θα μπορέσουμε να βγούμε από το μνημόνιο και από την κρίση και να χρηματοδοτηθεί η οικονομία για να αναπτυχθεί. Πάντως, για η αυτό πρόβλεψη που λες είναι για 3% το 2015, αλλά εάν πάμε σε νέα περιπέτεια εκλογική τύπου 12, φέξε μου και γλίστρισε. Για αυτό που λες πάντως, ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε την αισιοδοξία του και τη σιγουριά του πως η κατάσταση, εφόσον συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση με τη συνεργασία, όπως είπες, φιλευρωπαϊκών δυνάμεων, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή του, θα είναι μέσα σε 1-2 μήνες να έχει τελειώσει οριστικά με το μνημόνιο, να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στήριξης από τους Ευρωπαίους. Θα επαναφέρει άμεσα, όπως είπε, την πολιτική σιγουριά και την οικονομική σιγουριά στην χώρα μας. Το έκανε και τόνισε με ποιο δρόμο θέλουν οι Έλληνες να είναι. Με έναν δρόμο νοικοκυρεμένο, ενώ στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης που ανέφερες και εσύ, είπε πού έχει διαπραγματευτεί ο κύριος Τσίπρας, με τις συνιστώσεις του. Θέλησε να δώσει έτσι και μια αντιδιαστολή, θα έλεγε κανείς, στο τι έχει γίνει ακριβώς μέχρι σήμερα. Λίγο πολύ, επαναλαμβάνουμε ότι ήταν μια δυναμική παρουσία του Αντώνη Σαμαράη στην τελική ευθεία από την πόλη της Καλαμάτας, που θέλησε και αυτός να δώσει το δικό του ρυθμό και την ένταση ουσιαστικά σε αυτή την τελική ευθεία για τον προεκλογικό αγώνα. Εξηγημένη μια εβδομάδα τώρα, φωτιά, όπως έχουμε μάθει να λέμε, μια εβδομάδα η οποία θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να το δούμε βέβαια, με την πόλωση σίγουρα να είναι πολύ δυνατή. Θέμη, Θανάση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε πολύ στενά όλα τα θέματα. Καλό σας βράδυ. Καλή σας. Καλή σας. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στο θέμα της δημοσκόπησης, καθώς στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για τις εκλογές, τα βλέμματα στραμμένα φυσικά στα μηνύματα των αρχηγών. Ωστόσο, την ίδια ώρα, σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει προβάδισμα 4,9% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα όσα δόθηκαν από την μεγάλη έρευνα της εταιρείας Kappa Research που παρουσιάστηκε από την τηλεόραση Best. Με ποσοστό 4,1% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Kappa Research. Πιο συγκεκριμένα, σε δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Best,
Και αφορούσε έρευνα η οποία διενεργήθη το διάστημα 15-16 Ιανουαρίου με δείγμα 1.141 άτομα στην περιφέρεια Πελοποννήσου από την εταιρεία Kappa Research. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, εάν σήμερα είχαμε βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνει ποσοστό 31,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 27% και ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 6,6%, 5,1% το ΠΑΣΟΚ, 5% το Ποτάμι, 4,3% το ΚΚΕ, 2,2% οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 2% το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, 4,2% άλλο κόμμα, 2,4% Λεύκο και Άκυρο, ενώ η αναποφάσιστη και αδιευκρίνηση ψήφος φτάνει στο 9,9%. Δείχνει ο δικοματισμός, δηλαδή η πόλωση αυτή η οποία υπάρχει, ο δικοματισμός όπως τον είχαμε δει παλιά, όπως υπήρξε παλιά, είναι το ίδιο πράγμα. Γίνει πρώτα ήταν η Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα ήταν τα δύο ΠΑΣΟΚ μαζί, ίσως να ήταν στο ίδιο ποσοστό των ευρωεκλογών. Αλλά, όπως πολύ σωστά είπες, νομίζω ότι το ποσοστό αυτών των οποίων δεν ψήφισαν, δηλαδή στις ευρωεκλογές ψήφισαν το 52,5%. 48% Νίκο. Δηλαδή από τις 688.000 εγγεγραμμένους στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ψήφισαν 358. Η μισή δηλαδή. Περίπου. Το ποσοστό αυτό μπορεί να δώσει άλλο αποτέλεσμα, όπως και το ποσοστό, δεν ξέρω αν γράφεται αυτό πράγμα στην αδιευκρίνηση ψήφου, που νομίζω ότι το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου σε συνέχεια, σε σχέση με το ποσοστό αυτό που δεν ψήφισαν, είναι πολύ μικρό, το 9,9. Σε αυτή την περίπτωση της ενίσχυσης του δικοματισμού, πληρώνουν τα μικρότερα κόμματα, τα οποία το ένα ή το άλλο έχουν σημαντικές απώλειες. Βλέπουμε ότι η διαφορά είναι μεγάλη, μεγάλη, δηλαδή 4,1% σε σχέση με την η Νέα Δημοκρατία, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο, σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως εγώ θα πω ότι και σε δημοσκοπήσεις άλλες που έχω δει επιμέρους σε όλη την Ελλάδα, εκεί είναι ανεβασμένη σε όλη την επαρχία η Νέα Δημοκρατία. Στην περιφέρεια όμως φαίνεται να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία με λιγάλη. Η Αττική, το λεκανοπέδιο της Αττικής, το οποίο κατά ψέματα, από ό,τι φαίνεται, η Αττική δεν πρέπει να ψηφίσει καθόλου η Άγια, αλλά δεν πρέπει να ψηφίσει μόνο η Αττική, όπως γίνουν τα πράγματα, βγάζει την κυβέρνηση αυτή που θέλει, διότι το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εκεί νομίζω ότι εστιάζει και η Νέα Δημοκρατία, επειδή ο πυρήνας των αποφάσεων, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Αττικής, θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στη διαμόρφωση του. Σε ό,τι αφορά την κάρτα για την παράσταση νίκης, οι πολίτες πιστεύουν κατά 62,5% ότι πρώτο κόμμα θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. 25,3% η Νέα Δημοκρατία, ενώ 12,2% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Στην επιτυχία αυτή η πλειοψηφία του κόσμου είναι αυτό που συζητάνε όλοι ο κόσμος γύρω μας. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, όποιον να συζητήσει γύρω. Αλλά η παράσταση νίκης, αυτό που είναι πολύ μεγάλο το αποτέλεσμα, αυτό το πρώτο 62,5% που πιστεύει ο κόσμος ότι θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η παράσταση νίκης, αυτή η φημολογία, αυτό το ρεύμα δηλαδή ότι θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα την ψηφίζουμε, στη δημοσκόπηση, βλέπουμε 62,5% τώρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτή η παράσταση νίκης, κακά τα ψέματα, συμπαρασύρει και τους αναποφάσεις τους. Σε ό,τι αφορά την κρισιμότητα της αναμέτρησης, το 86% των πολιτών απαντά πολύ και αρκετά, ενώ μόλις το 12,4% λίγο και καθόλου. Ο κόσμος είναι συνειδητοποιημένος, ο κόσμος γενικά, όπως λέει η καθημερινή, την έχει ακούσει με το που λέμε για τις εκλογές, γιατί δεν ήθελε εκλογές, το ξέραμε πάρα πολύ καλά. Με αποτέλεσμα τώρα, μια και έχουμε πάει σε εκλογές και ήδη αυτή η ιστορία με τις εκλογές, αυτός ο μήνας ο οποίος διανύουμε, έχει δημιουργήσει προβλήματα πάρα πολλά, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα με αναστολή πολλών εξελίξεων. Δίνει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο δείχνει πόσο συνειδητοποιημένος είναι ο κόσμος για αυτές τις εκλογές. Τώρα λοιπόν το ενδιαφέρον έχει κορυφωθεί και αυτό το βλέπουμε και γύρω μας. Για πρώτη φορά η αριστερά δεν διεκδικεί μόνο την νίκη, διεκδικεί ισχυρή λαϊκή εντολή για κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Με αυτά τα λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας επικεντρώθηκε και συνέχισε τις περιοδίες του ανά την επικράτεια. Με ενώντας το θέμα της αυτοδυναμίας, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι όσο μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, τόσο μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη θα έχει στην Ευρώπη. Κύριος Σαμαράς τώρα ζητάει την ψήφο σας για να συνεχίσει τις περικοπές, να συνεχίσει τους πληστηριασμούς, να συνεχίσει τα μνημόνια. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο τα email των δεσμεύσεων της λιτότητας. Υπάρχουν και τα email της ντροπής και της διαπλοκής που είδαν εχθές το φως της δημοσιότητας και εμφανίζουν, ακούστε, το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, την κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας και την Τρόικα να μηχανοραφούν και να συνεννοούνται ανταλλάσσοντας ιδέες και σκέψεις
για το πώς θα αποφύγουν τη Βουλή, ώστε να περνάνε μέτρα λιτότητας χωρίς την έγκριση της Βουλής και να κυβερνούν, να κυβερνάει η Τρόικα στην ουσία ανεξέλεγκτη την πατρίδα μας. Ως δικτάτορες σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία με απλές διοικητικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους σε ζητήματα που αφορούν υψηλής σημασίας θέματα όπως οι ομαδικές απολύσεις, όπου κυβέρνηση, γραφείο πρωθυπουργού, Τρόικα και ολιγαρχία με κινησμό συνωμοτούν εις βάρος των εργαζομένων για να καταφέρουν να αξιοποιήσουν όσες δυνατότητες έχουν προκειμένου να ευνοήσουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εργοδοτών, πετώντας ομαδικά εργαζόμενους στον δρόμο. Παίζουν ξεδιάντροπα με τις δουλειές των απλών ανθρώπων, με καθημερινές καταστάσεις δράματος. Παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Ομαδικές απολύσεις με την κυβέρνηση Σαμαρά που λειτουργεί ως νομικός σύμβουλος των βιομηχάνων, προκειμένου όλα να εγκριθούν και τυπικά. Πριν συνεχίσουμε με την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, πάμε να μεταφερθούμε μέχρι την Μεσίνη, καθώς το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία του νέου Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής. Στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, και εις το Ιερόν Ευαγγέλιο, και εις το Ιερόν Ευαγγέλιο, να φυλά το πίστην στην πατρίδα, να φυλά το πίστην στην πατρίδα, υπακοήμη στο Σύνταγμα, υπακοήμη στο Σύνταγμα, και τους νόμους του κράτους, και τους νόμους του κράτους, και να εκπληρώ τιμίως, και να εκπληρώ τιμίως, και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Εύχομαι σε εσάς προσωπικώς και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που σήμερα ορκίστηκαν να έχετε δύναμη, υγεία, κουράγιο και πάνω απ' όλα διάθεση να ακούτε, να εργάζεστε και επιπλέον τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Τα έργα σήμερα απαιτούνται και σε αυτά πρέπει όλοι να προσανατολιστείτε. Καλωρίζητος, καλή διαχωνία στο λαό της Μεσίνης και καλή δημαρχοτήρια. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της άσκησης των κατοικών μας στο Δήμο Μεσίνης για την επόμενη πενταετία. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Έχουμε στην αίσθηση των βαρών που εκλογιζόμαστε. Η χώρα μας βρίσκεται σε παρατεταμένη οικονομική κρίση. Η πολιτική κατάσταση είναι ρευστή. Τα προβλήματα διαμείωσης των λαϊκών στρωμάτων είναι μεγάλα και σε πολλές περιπτώσεις αξεπέραστα. Η ανεργία, κυρίως στο μέλλον, βρίσκεται σε ποσοστά τέτοια που δημιουργούνται προβλήματα ανασφάλειας για το παρόν και αβεβαιότητας για το μέλλον. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε να δούμε τι σημειώνουν και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων με την αντιπαράθεση να κορυφώνεται μπαίνοντας την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Και εις πείσμα όλων εκείνων που μας στέλνουν νεκρούς πολιτικά. Εις πείσμα όλων εκείνων που αρνούνται να αναγνωρίσουν την ιστορική αλήθεια. Εις πείσμα όλων εκείνων που δεν βλέπουν ότι ο μόνος στυλοβάτης της χώρας είναι και μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε ότι εδώ πάλεται η ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει τι θέλει. Το ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτοδύναμο ή δυνατούς ανεξάρτητους Έλληνες που θα αποκλείσουμε την αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο ένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναλάβει τις τύχες της χώρας. Γι' αυτό λέμε ότι η αυτοδυναμία δεν ισούται με ενίσχυση της αλλαγής, αλλά με αποδυνάμωσή της. Λένε μη συμμετέχετε στην κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δώστε ρε αδερφέ τουλάχιστον μια ανοχή.
Ανοχή ζητάς γιατί έχεις κάποιο λόγο όμως, γιατί κάποιο λάκκο έχει φάβα. Έχετε δει κανέναν με αγνές, με τίμιες προθέσεις να σου ζητάει ανοχή? Σε μια κυβέρνηση, έχοντας μια συνολική ευθύνη για την κυβέρνηση, δηλαδή θα είναι πρώτος ο Τσίπρας, θα είναι πρώτος ο Σαμαράς, αυτό που εμείς συζητάμε είναι ότι μια κυβέρνηση πρέπει να γίνεται από ένα κέντρο, να μην υπάρχουν παράκεντρα στην κυβέρνηση και να υπάρχει μια αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας. Πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι το δημοψήφισμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την όποια απόφαση, την όποια διαπραγμάτευση θα γίνει μεταξύ Ελλάδας και των εταίρων. Άρα, αυτή είναι η πρότασή μου. Τώρα, προβληματισμένοι μεν, αισιόδοξοι δεν δείχνουν οι πολίτες. Προβληματισμένοι από την κατάσταση που επικρατεί, αισιόδοξοι ωστόσο ότι στο τέλος θα ξεπεράσουμε την κρίση. Λίγες ημέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιανουαρίου και οι πολίτες, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Best για την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση, χαρακτηρίζουν δύσκολη την κατάσταση στην ίδια την κοινωνία. Δύσκολα όμως θα υπάρχει κάποια συνένεση για να βγάλουν κάποιο συμπέρασμα από αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις τώρα, ο κόσμος. Πρέπει να τον έχουμε βάλει μέσα στη λάσπη και γελιέται, να μην πούμε καμιά κουβέντα και αρχίσουν τα μπιπ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση πάντως. Πάντως, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, κακώς η χώρα οδηγήθηκε αυτή την περίοδο σε εκλογική αναμέτρηση, με τους πολίτες να προτάσουν τις συνεργασίες για το καλό της οικονομίας και κατ' επέκταση των πολιτών. Οι εκλογές έπρεπε να κλείνουν την τετραετία τους και να γίνονται. Λόγω των συνθηκών του Συντάγματος πρέπει να γίνουν εκλογές. Από εκεί και πέρα ψηφίσαμε σε εκλογές. Για μένα έπρεπε να κλείσει τετραετία. Πρώτος βασικός καθόλου. Το δεύτερο είναι ότι έχει υποφέρει πολύ η Ελλάδα. Πάρα πολύ. Ο τρίτος παράγοντας που πιστεύω εγώ ότι έπρεπε να είχαν κάνει μια οικονομική κυβέρνηση, να τα βρουν οι κυβερνητικοί και να μην υποφέρει ο λαός τόσο πολύ. 100% έπρεπε να γίνει εκλογές. Γιατί εκεί που έχουμε φτάσει μόνο οι εκλογές μπορούσαν κάτι να μας αλλάξουν. Βέβαια. Παρά τον προβληματισμό τους, οι πολίτες δεν χάνουν και την αισιοδοξία τους. Ο κόσμος πάντα περιμένει από τις εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα βρεθεί κάποια λύση. Στο τέλος. Στην Πελοπόννησο και στην Τρίπολη βρέθηκε ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Θόδωρος Φορτσάκης επέκρινε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζοντάς τις ανεδαφικές. Να επιβεβαιωθεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και να επιβεβαιωθεί η σταθερότητα και η πορεία προς την ανάκαμψη, σημείωσε πως είναι δύο βασικοί στόχοι στην αναμέτρηση της 25ης Ιανουαρίου ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Φορτσάκης. Είναι απαραίτητο ο καθένας από εμάς να συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της στιγμής και να τοποθετηθεί όσο μπορεί πιο αποτελεσματικά στον αγώνα αυτό. Εγώ, όπως γνωρίζετε, δεν υπήρξα και δεν είμαι κομματικός τέλεχος. Ήρθα να συστρατευτώ στην πλατφόρμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο σημαντική πλατφόρμα του ευρωπαϊκού τόξου και είναι ανάγκη να στηρίξουμε την προσπάθεια να κρατηθεί η χώρα μας εκεί όπου ανήκει. Θα ήθελα, πέρα από κομματικές εξαρτήσεις και πέρα από το τι σε μια άλλη στιγμή της ζωής του θα μπορούσε να προτιμήσει ο καθένας, αυτή την ώρα, στη βάση της λογικής, να συστρατεύσουμε τις δυνάμεις μας για να κρατήσουμε τη χώρα μας στην προοπτική της Ευρώπης και της ανάπτυξης και να έχουμε στο νου μας πάντοτε ότι αυτό θα το πετύχουμε ενωμένοι και πάντα με πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο κύριος Φορτσάκης έδωσε το παρόν στην κεντρική εκδήλωση του υποψηφίου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Αρκαδία Γιάννη Παναγιωτόπουλου και μεταξύ άλλων στην παρέμβασή του επέκρινε τον προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Φοβάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει συνειδητοποιήσει την ανεδαφικότητα των προτάσεων τις οποίες κάνει στον ελληνικό λαό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που να είναι κακόπιστος. Νομίζω ότι όλοι πιστεύουν ότι αυτό το οποίο επιθυμούν μπορούν να το επιτύχουν. Αλλά η ζωή είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε μόνο με βάση την αλήθεια και τον ρεαλισμό να μπορούμε να πετύχουμε. Φοβάμαι πολύ ότι οι εντελώς αντιφατικές θέσεις που ακούμε και η αιμονή στη διαπραγμάτευση σε ζητήματα για τα οποία οι Ευρωπαίοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούν θα μας ρίξει στα βράχια και θα μας οδηγήσει στο να αναλάβουμε κινδύνους τους οποίους δεν χρειάζεται να τους αναλάβουμε αυτή τη στιγμή.
Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Βασικά παραμένουν τα προβλήματα για τα φαρμακεία, με το θέμα της βιωσιμότητάς τους να είναι και το κυρίαρχο. Σήμερα σε ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που έγινε στην Καλαμάτα, τέθηκαν οι βασικοί άξονες των διεκδικήσεων του κλάδου. Στην φάση ανασύνταξης και διεκδίκησης βιωσιμότητάς τους βρίσκονται τα ελληνικά φαρμακεία, με την κατάσταση των κλάδων να παραμένει προβληματική. Τα αρκετά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο προσέγγισαν σήμερα στην ημερίδα που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα τα μέλη του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε υποστεί μια μνημονιακή πολιτική, η οποία σχεδόν εξήντλησε τη δυνατότητα επιβίωσης των ελληνικών φαρμακείων, και προσπαθούμε μέσα να αναζωογονηθούμε και να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας για να διεκδικήσουμε την βιωσιμότητά μας. Πιστεύουμε ότι με τη νέα κυβέρνηση ενδεχομένως ή με οποιαδήποτε άλλη πολιτική θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προβλήματά μας, τα οποία είναι προβλήματα πλέον αξεπέραστα και έχουν να κάνουν σχεδόν με την εξέλιξη του επαγγέλματος αλλά και την απάλληψη των προβλημάτων τα οποία απασχολούν τον κλάδο. Να θέσουμε τα αιτήματά μας να υπάρξει μια αλλαγή σε αυτό το τέλμα που έχει βυθιστεί όλος ο χώρος της υγείας και οι επαγγελματίες αλλά και οι ασφαλισμένοι. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα των ελληνικών φαρμακείων τέθηκαν επιτάπητος. Η εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ασφαλιστικό και μια σειρά ακόμη θεμάτων ουσιαστικά προσεγγίστηκαν στην ημερίδα που διοργανώθηκε υπό την πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Ο κοινωνικός αποκλεισμός που έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία αλλά και κυρίως ο Έλληνας ασφαλισμένος είναι πρωτόγνωρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που παρατηρούμε, όπως πολύ καλά είπατε, ανθρώπους που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους, που δεν μπορούν να επιβαρυνθούν με τεράστια χρηματικά κόστη στη μηνιαία θεραπεία τους, έχει δημιουργήσει αυτό το κοινωνικό αποκλεισμό, στο οποίο πιστεύουμε και νομίζουμε ότι πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι ο κλάδος αυτή τη στιγμή έχει δύο βασικά αιτήματα. Το ένα αίτημα είναι να υπάρξει ένα ωράριο το οποίο να συμπεριλαμβάνει όλα τα φαρμακεία της χώρας. Και το δεύτερο μεγάλο αίτημα είναι το ζήτημα των πολυαδιοδοτήσεων και του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα οποία έχουν διχάσει τον κλάδο και έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στην αγορά. Στην σημερινή εκδήλωση, μάλιστα, τιμήθηκε και ο πρώην πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, Δημήτρης Τσιριβάκος. Ήταν μια περίοδος πολύ σημαντική, κράτησε πολλά χρόνια, 24 χρόνια, 8 τριετίες. Τώρα, όταν τα παιδιά διάλεξαν αυτή τη μέρα για να με ευχαριστήσουν, εγώ τους ευχαριστώ πολύ περισσότερο, γιατί ξέρετε, πολλές φορές τιμάμε κάποιον και η αλήθεια είναι ότι αυτός έχει πάρει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έδωσε. Αυτό συμβαίνει και με εμένα. Όλα αυτά τα χρόνια πήρα από το Σύλλογο και από τους συναδέλφους μου πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που πρόσφερα. Πάμε τώρα να δούμε κάτι διαφορετικό, καθώς πολλοί φίλοι του ποδηλάτου έδωσαν το παρόν σε ένα πέρασμα από τις ομορφιές της Καλαμάτας που είχαν μεταξύ άλλων και αντικείμενο την παραγωγή του ελαιολάδου. Ένα ξεχωριστό ραντεβού δόθηκε σήμερα το πρωί στην πλατεία Όθωνος. Μια εκδρομή που είχε πολλά στοιχεία. Φυσικά την διασκέδαση, φυσικά το να γνωρίσουν οι ποδηλάτες τις ομορφιές της πόλης, αλλά και μια ξεχωριστή διαδρομή προς την παράδοση και την παραγωγή. Εντάξει, για μηχανή είναι μια παρέα μηχανικών που απλά αγαπάμε το ποδήλατο και θέλουμε να κάνουμε βόλτες. Τώρα βρεθήκαμε και άλλα άτομα που έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη όχι μόνο στο ποδήλατο αλλά και στην Καλαμάτα και στους ελαιώνες της, στο ελαιόλαδό της, και σκεφτήκαμε να κάνουμε μια θεματική βόλτα ή ποδηλαδοβόλτα με σκοπό να γνωρίσουμε τα ελαιοτριβία, το τοπικό προϊόν της Καλαμάτας, το λάδι και άλλα προϊόντα. Οι συμμετέχοντες στην ποδηλατοβόλτα που οργανώθηκε από την ομάδα Αμήχανη Καλαμάτας επισκέφθηκαν το ελαιοτριβείο Πετρόπουλου, το Ινστιτούτο Ελαίας, το ελαιοτριβείο Δημητρακόπουλου Τσαούση, αλλά και ελαιώνες στην περιοχή του Ξηροκαμπίου. Πήραμε την πρωτοβουλία χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κέρδος για μας και σκεφτήκαμε να βρεθούμε σήμερα. Ελπίζουμε να έχουμε συμμετοχή. Η διαδρομή είναι περιμετρική της πόλης. Θα επισκεφτούμε το ελαιοτριβείο του Πετρόπουλου. Συνέχεια στο Ινστιτούτο Ελαίας, όπου θα δούμε στο υπόγειο τα εργαστήρια και το μας ξαναγίνουν στο υπόγειο και τον τρόπο ποιοτικού ελέγχου του λαδιού. Θα δούμε την μητρική ελιά, όσοι δεν το γνωρίζουν που βρίσκεται στο Ινστιτούτο. Από εκεί θα συνεχίσουμε να κατεβούμε στον ποδηλατόδρομο της Ναβαρίνου, αν δεν χωράμε θα πάμε στον δρόμο. Με απότερο στόχο να φτάσουμε στα Λέικα, όπου φημίζονται για το λάδι, είναι pop, υπάρχουν δύο λετριβία εκεί, θα τα επισκεφτούμε, να μας ξαναγήσουν στους χώρους πώς γίνεται το λάδι, να το μάθουμε αυτό.
και ο τερματισμός θα είναι στην κεντρική αγορά, όπου έχουμε μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν προσφέρει τα προϊόντα τους και θα έχουμε κάποιο κέρασμα. Τον άνθρωπο της Μάνης, Patrick Lee Fairmont, τίμησε ο Σύλλογος Γυναικών Μάνης. Πρόκειται για μια κίνηση αφιερωμένη στην σημαντική αυτή προσωπικότητα που αφιερώθηκε στην ανάδειξη της Μάνης. Ήταν η στιγμή του ανθρώπου της Μάνης. Μια εκδήλωση αφιέρωμα για τον Patrick Lee Fairmont, με αφορμή και την έκδοση της βιογραφίας του από την Artemis Cooper. Επί 2,5 χρόνια παρέμεινε στα κατεχόμενα βουνά της ηρωικής Μεγαλονήσου, μαχόμενος και προκαλώντας ανίποτες φτωρές στις ναζιστικές δυνάμεις του άξονα. Εκεί, στη Λεβεντογένα Κρήτη, ο ψυχωμένος υπερασπιστής της ελευθερίας πέτυχε τον Απρίλιο του 1944 αυτό που δίκαια χαρακτηρίστηκε ως το τολμηρότερο εγχείρημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή την απαγωγή του Γερμανού στρατηγού Κράιπε από την Κρήτη και τη μεταφορά του στην Αίγυπτο. Όπως έγκυρες ιστορικές μαρτυρίες αναφέρουν, αν ο στρατάρχης Ρόμελ απέτυχε το 1942 να καταλάβει την Αίγυπτο, αυτό οφειλόταν και στις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν προς το συμμαχικό στρατηγείο του Καΐρου από τους μυστικούς ασυρμάτους της Κρήτης. Αναμφιβόλως, αποκορύφωμα αυτού του απεινούς μυστικού πολέμου υπήρξε η απαγωγή του Γερμανού στρατηγού. Διακεκριμένοι ομιλητές έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάνης, όπου και παρουσιάστηκε το βιβλίο Patrick Lee Fairmont, μια περιπέτεια, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μετέχμιο και το βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Ομιλήτρια και αναπληρώτρια του μουσείου Μενάκη. Άλλωστε, ο Patrick Lee Fairmont όρισε ως κληρονόμο του σπιτιού του στη Μάνη το μουσείο. Βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω ως εκπρόσωπος του Μουσείου Μπενάκη για τη δωρεά της οικίας του Φέρμο στο Μουσείο και τις προοπτικές αυτής της προσφοράς. Το Μουσείο Μπενάκη συγκαταλέγεται στις μεγάλες εκείνες δωρεές που αύξησαν τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους. Ιδρύθηκε και δωρήθηκε στο κράτος το 1930 από τον Αντώνη Μπενάκη επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου. Ας ξεκινήσω με μια εισαγωγή. Η σχέση του Patrick Lee Fairmont, του κ. Μιχάλη με το μουσείο, είχε ξεκινήσει από παλιά. Είχε στενή φιλία με τον Αντώνη Μπενάκη και την κόρη του Ειρήνη Καλλιγά, με την οποία άλλωστε συνυπέγραψαν το συμβόλαιο δωρεάς του σπιτιού το 1996. Ενώ αργότερα συνδέθηκε στενά και με τον διευθυντή του Ιδρύματος, τον Άγγελο Δελιβοριά. Αυτουργός όμως της δωρεάς ήταν ο στενός και πολύ αγαπημένος του φίλος, ο Τζανής Δανετάκης, ο οποίος γνωρίζοντας το μουσείο Μπενάκη καλά, τον διαβεβαίωσε ότι το σπίτι αυτό, παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει στην πορεία, θα έχει τύχει καλή. Παρουσία φίλων και μελών της η πραγματική σκηνή Καλαμάτας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, με την ευχή το 2015 να είναι ένα έτος δημιουργικό. Μια δυναμική παρουσία καταγράφει όλα τα χρόνια από την στιγμή της ίδρυσής της η πειραματική σκηνή της Καλαμάτας, δίνοντας αρκετά στο θέατρο και τον πολιτισμό. Με ένα σημαντικό λοιπόν πολιτιστικό απόθεμα συνεχίζει και για τα επόμενα χρόνια, ενώ και το 2015 τα όσα προγραμματίζονται είναι ξεχωριστά, με την πρόεδρο της πειραματικής σκηνής Λέτα Πετρουλάκη να τα παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της κοπής της πίτας του Συλλόγου. Που μας τιμείτε κάθε χρόνο και είσαστε κοντά μας, μας δίνετε ιδιαίτερη χαρά. Από εσάς παίρνουμε δύναμη για να μπορούμε να δημιουργούμε θεατρικά, να βοηθούμε τα παιδιά να αποκτήσουν θεατρική παιδεία και να νιώθουμε πάντα όμορφα και χαρούμενα και δημιουργικά. Η πειραματική σκηνή, ξέρετε ότι το περιεχόμενο της δουλειάς της είναι τα παιδιά και το θέατρο και ο πολιτισμός γενικότερα. Όλοι εμείς είμαστε εθελοντές στον πολιτισμό. Είμαστε οι άνθρωποι που προσφέρουμε τα πάντα από την οικογένειά μας, τον χρόνο μας, την αγάπη μας, την ψυχή μας, για να μπορεί να προχωράει η πειραματική σκηνή, να μπορεί να στέκεται στα πόδια της, να μπορεί να κάνει θεατρικές παραγωγές και ένα σωρό άλλες πολιτιστικές δράσεις, που σημαίνει ότι θα πρέπει σαν και σήμερα να μεγειρέψουμε, να κάνουμε τα γλυκά μας, όλα είναι δικά μας, είναι από τις κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και από φίλους του Συλλόγου, να κάνουμε αυτό το δώρο που σας προσφέραμε, που είναι χειροποίητο από εμάς, ακόμα και το φλουρί της πίτας αντιστοιχεί σε ένα δώρο χειροποίητο από εμάς.
ξεκινήσαμε πάρα πολύ έντονα, με ρυθμούς δυνατούς. Ξεκινήσαμε μια μουσική παράσταση που είχαμε καλέσει το Μάνο τον Αμαράκη. Συνεχίσαμε με την παράσταση Λούνα Πάρκρ που ετοιμάσαμε με 40, μια ομάδα 40 παιδιών τα Χριστούγεννα με μεγάλη επιτυχία. Συνεχίσουμε με κουκλοθέατρο του Δον Κιχώτη και βέβαια τη μεγάλη μας παράσταση για το καλοκαίρι. Στην αθλητική σας ενημέρωση έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Μπούρα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, λευκή ισοπαλία και μακριά από την κορυφή, 6 βαθμούς πλέον η Καλαμάτα. Ακριβώς Κώστα, η ομάδα της Μαύρης Θύλας έκανε την τρίτη συνεχόμενη εντός έδρας ισοπαλία της και δεύτερη συνεχόμενη χωρίς τέρματα μετά από το παιχνίδι με τον Αιωλικό. Έτσι λοιπόν και σήμερα δεν ενθουσίασε τους φίλους και τις φίλες που βρέθηκαν στο Εθνικό Στάδιο της Παραλίας. Έμεινε αυτό το 0-0. Όλες οι ομάδες με συγχωρείτε έρχονται στην Καλαμάτα για να πάρουν το Χ. Το κατάφεραν για μια ακόμα φορά και πλέον η Καλαμάτα όχι μόνο είναι μείον 6 βαθμούς πίσω από τον Παναργιακό που επικράτησε στην έδρα του με 1-0 επί του Μανδραϊκού, αλλά όπως το χώρισε από την δεύτερη στην τέταρτη θέση, καθώς και ο Πανελευθυνιακός κέρδισε χωρίς αγώνα με την Κίμη το παιχνίδι και ο Αιωλικός εκτός έδρας με την Μαγούλα κέρδισε 2-0. Μάλιστα. Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά. Φυσικά όλη η αθλητική ενημέρωση από τον Κύριακο στην εκπομπή Κυριακή στα Σπορ που ακολουθεί σε λίγη ώρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την δική σας ενημέρωση, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ.